Όπως κάθε μέρα εδώ στον My Radio 89,6, Θήμιος Τσαρμπός μέχρι και τις δύο μαζί σας, και μαζί μου έχω σήμερα και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Σταυρέλη, τον επικεφαλής της Πνοής Δημιουργίας. Κύριε Σταυρέλη, να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Εγώ να σας ευχαριστώ που με καλέσατε και δίνω την πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη. Πρέπει να έχουν περάσει και 4-5 χρόνια αυτά για ραδιοφωνική συνέντευξη. Ευχαριστώ, καλή χρονιά να έχουμε σε όλους τους ακροατές του My Radio και σε εσάς βεβαίως, και να έχουμε μια ωραία εκπομπή. Ο σκοπός όταν ξεκίνησε αυτή την εκπομπή σε αυτόν εδώ το σταθμό είναι, επειδή υπάρχει ένα δυναμικό κοινό, πιο νεανικό, το οποίο δεν έχει απαξιώσει την πολιτική, η πολιτική τους έχει απαξιώσει, γιατί τα παιδιά είναι ενεργά. Τα παιδιά εννοώ μέχρι και 40, 50, 60 ετών, έτσι, που ακούνε αυτές τις επιτυχίες, τις καλύτερες επιτυχίες που παίζει αυτό εδώ το ραδιόφωνο 24 ώρες το 24ωρο. Όμως δεν βλέπουμε πολύ συχνά να ασχολούνται με τα κοινά. Και μέσα από αυτές εδώ τις εκπομπές προσπαθώ να φέρω προς τα αυτούς και την καθημερινότητα που ζούμε εμείς που ασχολούμαστε λίγο περισσότερο. Και μια και έχουμε μπει πλέον στο 2020 και είδαμε το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να μιλάτε για λίγα έργα. Περάσαμε μια πενταετία που δεν μπορείς να πεις ότι έγινε και εργοτάξιο η Κορινθία και γενικότερα η Κορινθία και πολύ περισσότερο ο Δήμος Κορινθίων. Πολύ γκρίνια για ποιο λόγο δεν γίνονται έργα. Ακούσαμε ότι γίνανε πολλά έργα, ο καθένας βλέπει, όμως βλέπουμε ότι συνεχίζετε να λέτε ότι έργα δεν γίνονται αρκετά, παρότι ψηφίσατε αυτόν τον προϋπολογισμό. Πράγματι, στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και σε εκπομπές και στους πολίτες, ενημερώνω ότι ο Δήμος έχει ένα υπερεπαρκέστατο ταμείο. Είναι αδύνατο να έχεις 28,5 εκατομμύρια σήμερα στο ταμείο και να κάθονται στις τράπεζες για να πάρουμε πιστωτικούς τόκους, αυτό το 0,15 που υπάρχει σήμερα, και να μην τα αποδίδει στην κοινωνική πολιτική, που η κοινωνική πολιτική είναι και τα έργα, είναι και οι δράσεις κοινωνικής και οι πολιτιστικής και αθλητικής. Αυτά τα έλεγα εδώ και κάποια χρόνια. Αμέσως μετά τις εκλογές του 2014, ότι το ταμείο έβλεπα ότι ραγδαία αυξάνεται. Και γιατί αυξάνεται, κύριε Τσαρμπέ? Δεν κάναμε αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, ούτε ήρθε το κεντρικό κράτος, αντίθετα έκοβε το κεντρικό κράτος να μοιράζει λεφτά και εμείς τα βάζαμε στο σακί. Ήταν ο λόγος που φύγατε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Ότι δεν κάναμε έργο. Το έλεγα, εξακολουθώ και το λέω. Και με αφορμή το νέο, αλλά αυτά είναι όλα παρελθόν. Τώρα μιλάμε για το 2020. Είδα ένα τεχνικό πρόγραμμα και κατά συνέπεια και τον προϋπολογισμό, συνέχεια είναι ο προϋπολογισμός, που έχει νέα έργα περίπου 5 εκατομμύρια. Και λέω είναι και άδικο και φτωχό. Φτωχό γιατί έχει λίγα έργα, έχουν βρήκα πάρα πολλές εγκλωβισμένες πιστώσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις ανακαινήσει. Τι σημαίνει εγκλωβισμένη πίστοση? Όταν βάζω στον προϋπολογισμό, παράδειγμα, 2.200.000 ευρώ για απαλωτριώσεις, αποζημιώσεις ακινήτων στην περιοχή της Μπαθαρίστρας, εφαρμογή σχεδίου πόλης, και διαπιστώνω ότι τα προηγούμενα δύο χρόνια έχω γύρω στις 800, 700, 500, εκεί είναι τα χρήματα που μπορεί και πληρώνει ο Δήμος, σημαίνει ότι τα λεφτά τα έχω στο ταμείο και κοιμώνται, κάθονται. Δεν τα έχω βάλει να γίνουν έργα. Είναι τόσο απλά. Ναι, αυτό, άμα το βάλεις σε δύο χρόνια, αν χρειαστούν, θα κάνεις αναμόρφωση προϋπολογισμού. Υπάρχει αδυναμία όμως από τον διοικητικό μηχανισμό να απορροφήσει παραπάνω χρήματα. Γιατί θα πρέπει να βρεις τους πολίτες, να έρθουν οι πολίτες, να συμφωνήσουν στην τιμή 120 ευρώ που πληρώνει ο Δήμος, να γίνει ένας εξώδικος συμβιβασμός. Είναι μια διαδικασία δύσκολη που είναι αδύνατο. Δηλαδή, όσο καλή διάθεση και να έχεις, να απορροφήσεις περισσότερα χρήματα. Άντε δεν είναι 700, κάντο 1 εκατομμύριο. Εγκλώβησες 1.200. Αν πάρεις 4-5 τέτοια κονδύλια, είπα χαρακτηριστικά, ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι το γήπεδο του τένις. 1.300.000. Είναι πάρα πολλά. Και μάλιστα το γήπεδο κόπηκε τώρα με απόφαση δικαστηρίου. Αυτόματα 3 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο παραπάνω στις απαλωτριώσεις και 1.300 τα γήπεδα του τένις, πόσο κάνουν? 2,5. Αν υπολογίσουμε και ένα γήπεδο που λέγαμε θα κάνουμε την επέκταση του κλειστού γυμναστηρίου, 3 εκατομμύρια. Εάν υπολογίσω και έργα τα οποία δεν περπατάνε γιατί έχουν νομικά και τεχνικά προβλήματα,
βγαίνουν περίπου 5 εκατομμύρια. Μέσα απλά, σε αυτά όμως βάλατε πούμε, και τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα μηχανήματα, το να μην τα πληρώσουμε. Όχι, δεν έβαλα. Αυτό είναι άσχετο θέμα. Άρα. Τα μηχανήματα πρέπει να μπει στον προϋπολογισμό γιατί είναι σε εξέλιξη σύμβαση. Αυτό είναι άσχετο θέμα. Είπα να μην τα παραλάβουμε και να μην τα πληρώσουμε μέχρι να τελειώσει το εργοστάσιο και μέχρι να γίνει αυτή η περιβόητη οικονομική μελέτη που έχει πει και ο Δήμαρχος και εγώ συμφωνώ. Να δούμε τελικά αν συμφέρει ή δεν συμφέρει να κάνουμε αυτό το περιβόητο εργοστάσιο. Γιατί δεν μπορούμε να επαναφορήσουμε. Δεν έχουμε υπογράψει ότι τα προμηθευόμαστε αυτά τα μηχανήματα. Έχουμε υπογράψει. Ναι, αλλά εάν μου πει εμένα ένας ότι τα μηχανήματα θα πάνε άχρηστα, θα πάω να πληρώσω 1.890.000 ευρώ για μηχανήματα τα οποία θα είναι άχρηστα, θα έχω διπλή ευθύνη μετά. Τι κακό θα πάθει ο Δήμος αν αποφασίσει ότι άλλαξε δημοτική αρχή, δεν πιστεύω σε αυτή τη μέθοδο διαχείρισης και θέλω να πάω στον Τατούλη, στον Τσαρμπό. Αυτό θα μας το δείξει η οικονομική μελέτη. Σαν λύση είχαμε συμφωνήσει όλοι ότι πρέπει να γίνει εκεί το εργοστάσιο και πλευράς Δήμου. Έρχονται όμως νέα δεδομένα. Ποια είναι τα νέα δεδομένα? Δικαστικές αποφάσεις. Δικαστικές αποφάσεις στην περιοχή. Πρώτον αυτό. Αν θα μας αφήσουν, πέστε ότι το έργο θα τελειώσει τον Μάιο-Ιούνιο που έχουμε δώσει παρατάσεις, το κτηριακό. Και δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια λειτουργίας. Τι θα γίνει, κύριε Τσαρμπέ? Εμείς θα μείνουμε με το κτηριακό σε νοικιασμένο υπόπεδο. Θα πάνε σαν εκείνους τους δερματοποιητές, θυμάστε, που είχε πάρει ο... Α, μπράβο, επί Αγγελόπουλου. Επί Αγγελόπουλου, δώσαν αρκετά εκατομμύρια η γραμματεία αποκεντρωμένης διοίκησης τότε, η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας. Πάμε λίγο μουσική, Λεωνίδα, και επιστρέφουμε γιατί νομίζω ότι αρχίζει και έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Όσο είμαστε εκτός αέρα, συζητάμε λίγο περισσότερο το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και το κατά πόσο θα συμφέρει. Βέβαια, αυτό θα μας το πει μια οικονομικοτεχνική μελέτη. Όμως, το θέμα των χρημάτων. Πολλοί αναρωτιούνται, ρε παιδί μου, μήπως τελικά δεν υπάρχουν τα χρήματα αυτά που λέει ο Σταυρέλης, αυτά που λέει ο ένας ο άλλος, μήπως τελικά όντως δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχει δήμαρχος που δεν θέλει να κάνει έργα και για τον προηγούμενο δήμαρχο, που και εγώ τα έλεγα για ποιο λόγο δεν προχωράει σε έργα, και τώρα έχουμε μια καινούργια δημοτική αρχή. Δεν θέλει, ας πούμε, να λάμπει η πόλη, να είναι στολισμένη παντού από άκρη σ' άκρη και να είναι πραγματικά τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, ας πούμε. Μάλιστα. Μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια αμφισβητείται από τρίτους και από την σημερινή δημοτική αρχή αν υπήρχαν αυτά τα λεφτά στο ταμείο. Αν λεφτά υπάρχουν. Ναι, τα λεφτά υπάρχουν, το περίφημο. Τα χρήματα είναι στις τράπεζες, 28,5 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Ζεστά λεφτά στις τράπεζες. Δεν είναι ότι είναι λογιστικό. Παλιά είναι περίπου 3,5 δις, έτσι. Είναι μεγάλο το έτσι. Λοιπόν, και όχι, εμείς υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε στο ταμείο μας έναν οικονομικά ανθυρό Δήμο. Γιατί είναι ανθυρός ο Δήμος? Δεν είναι ανθυρός. Δεν έχουμε κανένα αναπτυξιακό εργαλείο που παράγει λεφτά. Απλώς δεν υλοποιούμε τα τεχνικά προγράμματα και τις προμήθειες. Είναι τόσο απλά. Όταν, κύριε Τσαρμπέ, το 2014, δεν θα σας πάω πιο πίσω που ήταν ακόμα μεγαλύτερα τα νούμερα σε ποσοστά υλοποίησης τεχνικού προγράμματος. Το 2014, προεκλογική χρονιά, ήταν 28,4% η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Την επόμενη χρονιά, το 2015, που ουσιαστικά ήταν αποπληρωμές, ήταν 24%. Και στη συνέχεια πήγαμε. Το ταμείο το 2014 ήταν κοντά 14 εκατομμύρια ευρώ. Και πάλι ήσαν πολλά. Από το 2014 μέχρι το 2019, στην πενταετία, κύριε Τσαρμπέ, τα 14 γίνανε 28,5, πάνω από το 100%. Και σίγουρα αυτό δεν είναι από το 2016. Σίγουρα δεν είναι από τους τόπους. Σε είναι καμία καθαρά, των περιπτώσεων. Είναι καθαρά ότι τελικά έχουμε περισσότερα δημοτικά τέλη αφού δεν κάνουμε έργα. Τουλάχιστον μας κόψατε και τα δημοτικά τέλη να μην πληρώνουμε τίποτα. Μα εγώ τα έχω πει. Μισό λεπτό για να καταλάβουν και οι ακροατές μας πώς έχει γίνει αυτό το ταμείο. Το 2016, ξέρετε τι υλοποίηση τεχνικού προγράμματος? Αυτά που μπαίνανε. 9%. Από το 28,4 σχεδόν 30 πήγαμε στο 9%. Εντάξει, έτσι πάντα γίνεται την πρώτη χρονιά. Δεν είναι έτσι. Αν θα πάμε στο. Γι' αυτό δεν θέλω να σας πάω το 11, το 12, το 7, το 8, το 9. Δεν θέλω να σας πάω έτσι. Δεν ήταν αυτά τα νούμερα. Το 2017, 6%. Το 2018, παραμονές εκλογών, 14%. Και φέτος ξέρετε πόσο κτίσαμε προεκλογική χρονιά? Πώς? 15,9.
Ναι, μήπως... Είναι απλά τα πράγματα. Μήπως δεν προχωρήσανε τα έργα. Τι... Δεν για ποιο λόγο δεν προχωρήσανε τα έργα. Ωραία. Δεν είμαστε έτοιμοι να έχουμε μελέτες. Αν δεν δώσεις μελέτες έξω, δεν μπορείς με 4 μηχανικούς που έχει ο Δήμος, ουσιαστικά 2,5 γιατί ο ένας είναι και διευθυντής, ένας άλλος θα λείπει, κάνει και τα πολεοδομικά κλπ. Με 2,5 μηχανικούς δεν μπορείς να δώσεις ολοκληρωμένες μελέτες με δημοπρασίες, με διαγωνισμούς έξω. Μία μελέτη ανάπλαση παραλιακού μετόπου Καλάμια, 2 εκατομμύρια. Θα τη δώσω έξω. Αυτό μας είπε ο κύριος Γεζελίστας, ότι σκοπός είναι να γίνει μία αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης. Εγώ συμφωνώ ζώνης. Με τον Γιάννη τον Γεζελί. Είμαι σίγουρος. Και βεβαίως όλοι συμφωνώ με αυτό. Ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και δεν μπορούν οι μηχανικοί του Δήμου. Είναι λίγοι. Καλά παιδιά, πολύ καλή μηχανική, αλλά λίγοι. Κάποτε ακούγαμε αυτό ότι οι μηχανικοί του Δήμου κάνουν όλες τις μελέτες και ότι γλιτώνουν με λεφτά. Τελικά αυτό στήχησε σε έργα, σε αριθμό έργων. Και θα με επιτρέψετε να λέω και σε ποιότητα έργων, γιατί βλέπουμε και κάποια έργα που δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Όταν οι μελέτες, παράδειγμα, τα 3 εκατομμύρια που φέρανε τώρα των εκτάκτων αναγκών γίνανε στο πόδι, σε μία ημέρα, για να καλύψουμε το τυπικό ότι έχουμε μελέτη, ξέρετε τι έλεγε η μελέτη, μία παραγραφούλα 3 σειρές. Θα καλυφθούν ανάγκες έκτακτες που δημιουργήθηκαν από τον Ζορμπά. Αυτό έλεγαν οι μελέτες. Νομίζω ότι... Και τώρα φέρνουμε συνέχεια ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που λέμε τι επιπλέον θα βάλουμε. Να. Λογικό είναι αυτό. Το θέμα, όμως, λοιπόν, βασικά έργα το μεγάλα. Το βασικό πάντως χρειάζονται... υποτίθεται θετικό ήταν ότι ο Δήμος Κορινθίων έχει μια μεγάλη, μια πολύ δυνατή ομάδα μελετητών. Και θυμάμαι τότε που ανακοινωνόταν εκείνη η γέφυρα της αγάπης του Καλατράβα, έτσι όπως την έχουμε βγάλει μέσα από, από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι παρουσιαζόταν με την Πανοκρουσίες. Τελικά βλέπουμε ότι ούτε η Καλατράβα έγινε αυτό που περιμέναμε, ούτε το Μουσείο Μικρασιατών, ούτε μάλλον το κτίριο της Συνεταιριστικής δεν έγινε Μουσείο Μικρασιατών, παρότι εκεί είχατε συγκρουστεί εσείς με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά ούτε αυτό έγινε. Εκεί γενικώς βλέπουμε ότι τίποτα δεν γίνεται αυτό που θέλαμε να γίνει. Όλα έχουν σχέση με τη μελέτη. Επειδή είπατε Μουσείο Μικρασιατών, η σύγκρουσή μου δεν ήταν αν θα πάμε εκεί ή δεν θα πάμε. Η σύγκρουσή μου λέγατε είναι... ότι να γίνει ένα μουσείο που να σέβεται την ιστορία και του συνοικισμού. Δυστυχέστατα και η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν το κάνει. Να αναθέσουμε τη μελέτη σε ένα ιδιωτικό γραφείο. Τι θέλει, 100.000. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Τσαρμπέ, να κάνω τα περιβολάκια με 4.150.000 και να λέω ότι δεν έδωσα ούτε ένα ευρώ στη μελέτη. Όχι, θα δώσω και 100.000 από τα 4 εκατομμύρια να μου έρθει μία μελέτη όπως έγινε στο Φλίσβος. Δεν μιλάει κανένας. Αν την είχε κάνει ένας μηχανικός του Δήμου, επί συγχωρεμένο Θωμαίδη έγινε η μελέτη, με διαγωνισμό. Δεν θυμάμαι ένα πολύ καλό όνομα που έχει στη Γαλλία, τώρα το θυμούμε το όνομά του, την πήρε με διαγωνισμό. Δεν μιλάει κανένας. Όντως. Για την πλατεία πάντως. Θετική ή αρνητική, ο καθένας έχει άποψη, δεν μπορεί να μιλάει. Για την πλατεία στο πλατεία κέντρο, όλοι στο κέντρο έχουν να πούνε. Μπορεί να είναι η καλύτερη και όλοι έχουμε να την κατακρίνουμε. Γιατί δεν αναθέσαμε σε ένα γραφείο να μας φέρει ολοκληρωμένη μελέτη. Δεν κάναμε και ένα αρχιτεκτονισμό, διαγωνισμό ιδέων πρώτα απ' όλα. Μα αυτά τα έχω πει και πριν. Δεν τα λέω τώρα. Δεν είναι ότι αλλάζω. Τα έλεγα και πριν. Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Έτσι πρέπει να γίνει και το Μουσείο Μικρασιατών. Θα δώσω την αρχιτεκτονική μελέτη με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, η οποία θα έχει και τη στατική και την ηλεκτρομηχανολογική και την περιβαλλοντική και την ακουστική και όλα θα μου τη φέρει με το κλειδί στο χέρι για να δημοπρατήσω το έργο. Και όπως άλλωστε είπαμε, λεφτά υπάρχουν. Μαζί μας είναι και ο κύριος Νίκος Σταυρέλης, ο επικεφαλής της Πνοής Δημιουργίας, και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και ξέρετε, αγαπητέ Νίκο, έχω ένα θέμα εγώ. Όταν όλοι ασχολούνται με ένα θέμα, εγώ βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα λοιπόν που τελείωσε η ευαίσθητη περίοδος των εορτών και κανένας δεν σκέφτεται αυτούς που πεινάνε, εγώ τότε σκέφτομαι γιατί ο Νίκος Σταυρέλης δεν θέλει να προχωρήσει το ΤΕΒΑ και θέλει να σταματήσει αυτή η σύμβαση που υπήρχε με μια συγκεκριμένη επιχείρηση έναντι ενός αρκετά σημαντικού ποσού, που σημαίνει ότι θα ωφεληθούν πολλοί από αυτή τη σύμβαση. 2.800.000 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Με κοινωνικό παντοπολείο και μουσικό σχολείο και παιδικούς σταθμούς πράγματι πάει κοντά στα 2.800. Ο διαγωνισμός για τα τρόφιμα και τα είδη ανάγκης του ΤΕΒΑ, του Ταμείου Επιστημιστικής Βοήθειας των Απορών από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα, είναι 2.381.000 ευρώ. Αυτά τα είχα καταγγείλει και προεκλογικά, τα καταγγέλω και τώρα. Προχτές τα είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακόμα και σήμερα τη συνέντευξη που είχαμε δώσει τότε έξω από την οδό Κολοκοτρώνη. Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν,
Τι έγινε αυτό? Ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2018. Ο διαγωνισμός αυτός δεν ήταν σωστός. Είχε πάρα πολλούς απαγορευτικούς όρους, φωτογραφικούς όρους. Διώξαμε όλη την Ελλάδα για να έρθουν 1-2 επιχειρήσεις. Μετά από 40 κύματα, ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε 1 επιχείρηση. Με έκπτωση τρομερή. 1%. Αυτό λέει πολλά. Έχουν αρχίσει οι δύο που συμμετείχαν στα δικαστήρια και στις ανεξάρτητες, τις περίφημες ανεξάρτητες αρχές. Και είπα, αφού έγιναν έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, τα είπα τον Αύγουστο μήνα και μετά τις εκλογές δηλαδή, τα είπα και το Σεπτέμβριο μήνα στη νέα Δημοτική Αρχή, ακυρώστε τον διαγωνισμό γιατί προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον. Μπορούν 1%. Βεβαίως και μπορούν. Είναι δεν δυνατόν. Πρέπει να πληρωθεί αυτός που κέρδισε. Όχι κύριε, δεν έχουμε υπογράψει καμία σύμβαση. Άπαξ και υπογράψουμε τη σύμβαση, δεν μπορεί να ακυρωθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα ακυρώνεις, ξεμπλέκεις από τα δικαστικά. Σήμερα και είμαστε στη φάση κατακύρωση. Έχει κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Στον έναν μοναδικό, ο άλλος είχε απορριφθεί. Και λέω, τον αρχές Σεπτεμβρίου, ακυρώστε εδώ και τώρα. Είναι δυνατόν να είχα παραλάβει εγώ ένα τέτοιο διαγωνισμό και θα τον άφηνα έτσι? Τον ακυρώνω. Ας τα πάρει η ίδια εταιρεία, δεν με ενδιαφέρει, αλλά ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός. Θα έρθουν όλοι να δώσουν προσφορές. Το απέδειξε ο διαγωνισμός με τα υλικά καθαριότητας που πλέον δεν είχε φωτογραφικούς όρους, που τα έπαιρνε μία εταιρεία τα τελευταία 4 χρόνια και φέτος τα πήρε μία κορινθιακή επιχείρηση με 58% έκπτωση. Αντίλογος. Στις 400. Μισό αντίλογος. Λεπτό. Μισό και θα μου αφού πείτε είναι λεφτά θέλετε. Από την Ευρώπη. Ναι. Γιατί σας χαλάει το να τα πάρει τα 2.800 ένα σκόμι? Τι είπατε, επειδή είναι λεφτά της Ευρώπης. Έτσι θα ακόμα περισσότερο. Εγώ τουλάχιστον έτσι νιώθω. Γιατί τα λεφτά της Ευρώπης δεν τα δίνει κανένας άλλος. Δίνουμε ένα μερίδιο και εμείς ως Ελλάδα. Δεν είναι αδέσποτα. Ναι, αλλά θα δουλέψουν περισσότερο σκόμι. Κορίθι να τα πάρουν. Το χαίρομαι. Να βάλουν και τμηματικούς προϋπολογισμούς ανά είδη, όπως γινόταν μέχρι το 2014 τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών, κύριε Τσαρμπέτα. Πέραν όλα κορινθιακές επιχειρήσεις. Άλλο τα είδη τροφίμων. Κουτοπώνυρα ελληνικά να σας μιλήσω. Γιατί νομίζουμε ότι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και δικά μας χρήματα, δεν είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κλέβουμε από τους κουτόφραγκους. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην πάνε τα χρήματα, μια και κορινθιακή επιχείρηση το έχει πάρει και τον άλλο διαγωνισμό με τα 2.800, αυτός δεν θα, μετά δεν θα πάρει προσωπικό, δεν θα χρειαστεί να πάρει περισσότερο κόσμο για να διαχειριστεί, άρα δεν θα βρει περισσότερος κόσμο δουλειά, δεν θα απολαύσουν προϊόντα οι φτωχοί? Για ποιο λόγο να μην το πάρει? Βεβαίως και να τα πάρει. Όχι, μιλάω με τα 2.800, γιατί να μην το ξεμπλοκάρει η Δημοτική Αρχή και να τελειώνουμε? Όχι. Όχι, τότε δεν προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό είμαστε? Να πάμε να πάρουμε καρέκλες για να βολεύουμε έναν επιχειρηματία? Όχι κύριε Τσαρμπέ, εγώ δεν λειτουργώ έτσι. Εύχομαι να τα ξαναπάρει ο ίδιος, αλλά με εκπτώσεις σημαντικές και το κυριότερο, τιμές μελέτης συμβατές στην αγορά. Είμαστε οι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα. Τα έβγαλα και προεκλογικά τα είπα. Τι άλλο έπρεπε να κάνω δηλαδή? Οι μοναδικοί σε όλη την Ελλάδα που? Που έχουμε τέτοιες τιμές. Από το λάδι και το κρέας μέχρι τα είδη της οδοντόκρεμας και τα απορρυπαντικά. Επειδή μπορεί τις να μην είδατε έχω, τις τιμές. Πάρα, όχι, θέλω να μου δώσετε 3 ενδεικτικά πριν κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη. Να σας πω, το λάδι το έχουν 10 ευρώ το λίτρο. 8 τόσο, συν 24% ΦΠΑ. Ελαιόλαδο. 10 ευρώ το λίτρο το λάδι. Και μου λένε ότι ξέρετε, λέει, θα πάει με τη μέση τιμή του εμπορίου. Μα τότε γιατί το βάλαμε 10 ευρώ? Να το βάζαμε 4, όπως το έχουν οι άλλοι δήμοι. Ποιος το έχει βγάλει? Ο Δήμος το έχει κάνει αυτό. Η Δημοτική Αρχή, με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Αλλά πέρασαν αυτοί οι διαγωνισμοί. Να σας πω άλλο. Οδοντόκρεμα 0,90, 3 ευρώ εμείς. Να σας πω μωρομάντιλα, 0,2. Άλλοι δήμοι, Τρίκαλα, Δράμα, Καβάλα, τα έχω ψάξει όλα. 4 εμείς. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τιμές λοιπόν αγοράς, κανονικός διαγωνισμός να έρθουν να συμμετέχουν αρκετοί. Κορίνθιοι, εγώ θέλω Κορίνθιοι να το πάρουν. Εννοείται, όλοι και να νομίζω. Το πάρει αυτός νομίζω που θα δώσει καλύτερη προσφορά. Ανοιχτός διαγωνισμός είναι. Όχι διαγωνισμός με τιμές εξωπραγματικές και 1% έκπτωση. Όλοι αυτοί οι διαγωνισμοί πώς περνούσαν από τα νομικά όμως? Πώς περνούσαν, πώς εγκρίνονταν αυτοί οι διαγωνισμοί?
Γιατί ποτέ δεν έχει, αφού γίνονταν αυτοί οι διαγωνισμοί και τα λέει και η προηγούμενη αντιπολίτευση, αφού γίνονταν όλα αυτά, γιατί αυτά πέρναγαν από τα ελεκτικά, από τους επιτρόπους και αυτά. Αυτά γίνεται μετά έλεγχος σκοπιμότητας. Δεν έχεις κανέναν όρο μέσα ο οποίος να σου δημιουργεί πρόβλημα, γιατί έχεις την τιμή του γάλακτος το λίτρο, το βαπορέτα 410 γραμμάρια 4 ευρώ ενώ είναι 3. Κανένας δεν θα το πει αυτό. Υποτίθεται βάζεις τη μελέτη και θα δοθεί έκπτωση. Μα έλα που μπαίνανε και άλλοι όροι και δεν μπορούσαν να συμμετέχουν άλλοι επιχειρηματίες, άλλοι ανάδοχοι, άλλες επιχειρήσεις και τα πέραν με 1%. Δεν είχα δηλαδή λίγο να πούμε και 5-10 ευρώ παιδί μου να δώσουμε, αφού ξέρουν ένας θα ήταν τελικά. Για να μην κουράσουμε περισσότερο, να σε ευχαριστήσω κύριε Σταυρέλη για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι δώσαμε ένα πρώτο στίγμα. Νομίζω ότι μέσα από αυτές εδώ τις εκπομπές θα ακουστούν τέτοια πράγματα που μπορεί να... Αυτά να... τα είπα και προχθές στο Συμβούλιο. Μην νομίζω ότι τα λέω όχι, μόνο. Όχι, όχι, όχι. Είναι δεδομένο. Δεν, εγώ είμαι. Βέβαια δεν φωνή... ακολουθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ακολούθησε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου άμεσα μετά το Συμβούλιο. Εντάξει, για να... είχαμε γιορτές το 30 Δεκεμβρίου. Την κάνουμε σήμερα σε εσάς. Και άλλη μέρα και σε άλλους. Να σας ευχαριστήσουμε κύριε λοιπόν Σταυρέλη και να πούμε ότι εμείς εδώ θα είμαστε να βλέπουμε και να προσπαθούμε με τη δική σας κριτική, με τη δική μας κριτική να βοηθάμε τις δημοτικές αρχές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, γιατί οι εκλογές απέχουν ακόμα, είναι σε 4 χρόνια εκλογές, άρα σκοπός είναι να γίνονται περισσότερα έργα, καλύτερα έργα και στις καλύτερες δυνατές τιμές.